Δίνεται το αίμα. Κάποια ιδρύματα καλούν μέσα από διάφορες θηγατρικές ή διάφορους φορούς τις οποίες έχουν φτιάξει και καλούν τους αρχιτέκτονες να καταθέσουν προτάσεις για αναπλάσεις. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο, όχι γιατί είναι κακές οι αναπλάσεις, μα οι αναπλάσεις είναι ωραίες, αλλά πίσω από τις αναπλάσεις δεν ξέρουμε τι συμφέροντα κρύβονται, γιατί είναι γνωστό ότι μία από τις διαστάσεις της λαθρομετανάστευσης είναι συγγνώμη, η υποβάθμιση κέντρων πόλεων, περιθωριοποίηση συνοικιών, πτώση των τιμών και μετά κερδοσκοπία, αγορά γης σε φτηνές τιμές και μετά αναπλάσεις μαζικές προς όφελος ολίγων. Αυτή είναι μια διάσταση που έχει να κάνει με τις αναπλάσεις κάποιων ιδρυμάτων που προχωρούν την ώρα που γίνονται και κατασχέσεις. Λοιπόν, το δεύτερο που έχει που είναι συναφές με τα ιδρύματα. Δηλαδή, στην ουσία είναι δύο ιδρύματα αυτή τη στιγμή, οι οποίοι συγκεντρώνουν τον πολιτισμό. Δηλαδή, πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά. Κάποιοι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι αιρετικοί ή έχουν μια άλλη άποψη ή έχουν ένα κοινωνικό προβληματισμό. Μπορεί κάποια στιγμή, δεν το λέω, μακάρι να περπατήσουν αυτά τα ιδρύματα, αλλά κάποια στιγμή, κάτω από κάποια άλλα δέλτα σίγμα αφελινισμένα, μπορούν να εξωστρακιστούν και να εξωστρακιστεί η πολιτιστική, η πολιτισμική δημιουργία. Αυτό το έχουμε ζήσει στο πετσί μας εμείς, λέω εμείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα από το χώρο του κινηματογράφου, όπου μέσα από το κέντρο κινηματογράφου ξέραμε ποιοι παίρνανε λεφτά, που ήταν ίδιοι και ίδιοι και άτομα και σκηνοθέτες και σεναριογράφοι με σενάρια κοινωνικού προβληματισμού, δεν παίρνανε τίποτα και προωθούνταν οι χαζοκομωδίες και διάφορα άλλα σχετικά. Άρα θεωρούμε ότι η συγκέντρωση του πολιτισμού σε χέρια ολίγων είναι καταστροφικό. Και εδώ πέρα, πέρα από αυτή τη διαπίστωση, έρχεται και μία άλλη πρόταση, η οποία συμπληρώνεται στα προηγούμενα που είπα, που είναι ότι ο Δήμος θα πρέπει να βοηθήσει τους καλλιτέχνες στην πολιτιστική τους δημιουργία. Και μία ιδέα η οποία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς στο συνδυασμό μας δυνάμεις της κοινωνίας, άμεση δημοκρατία για την Αθήνα, είναι στους καλλιτέχνες, ελάτε στο Δήμο να στήσετε το στρατηγείο σας. Και πώς θα γίνει αυτό? Έχω εγώ προσωπικά ανάλογη εμπειρία από τη Ρώμη, που ο δήμαρχος της Ρώμης, κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι το όνομά του, είχε δώσει εγκατελειμμένα εργοστάσια, τα είχε χωρίσει σε ατελιέ και καλλιτέχνες, εικαστικοί, οι οποίοι δεν είχαν ατελιέ οι άνθρωποι, πηγαίνανε εκεί με μία σύμβαση ορισμένου χρόνου, δηλαδή 3, 4, 5 ετών, και παράγανε έργο. Αυτό μπορεί να γίνει και με τις μικρές θεατρικές ομάδες, που ο Καμίνης μάλιστα πρόσφατα εξεδίωξε από κτίρια του Δήμου που είχαν εγκατασταθεί θεατρικές ομάδες, τους κυνήγησε. Δηλαδή αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο. Εμείς ως αν γίνουμε αύριο δημοτική αρχή θα ανοίξουμε τα διάφορα κτίρια τα οποία υπάρχουν και θα δώσουμε στέγη σε θεατρικές ομάδες να μπορούν να παράγουν αντικείμενο. Όπως παράδειγμα θα ενισχύσουμε και την παραγωγή ελληνικού θεατρικού έργου, θα βοηθήσουμε το ελληνικό τραγούδι, την ελληνική μουσική. Δηλαδή υπάρχουν πολλά αντικείμενα και υποαντικείμενα μέσα στην κατεύθυνση στην οποία έχουμε δρομολογήσει το θέμα του πολιτισμού, που πλέον γίνεται σαφές ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μια πραγματική επανάσταση. Δηλαδή και εδώ ερχόμενος και ενθυμούμενος και τα λόγια του Όργουελ που λέει «Όταν βασιλεύει το ψέμα, η διάδοση της αλήθειας είναι μια επανάσταση», ακριβώς αυτό το πράγμα επιχειρούμε. Δεν ξέρω αν τελείωσες. Τελείωσα, ναι. Αυτό που λέει στον αστικό χώρο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θέλω να απλώς, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτονας βέβαια, έχω την εντύπωση ότι αυτό το μεσανατολίτικο μοντέλο της πολυκατοικίας που φτιάχθηκε στην Αστιφιλία μετά τον Εμφύλιο, που όταν άρχισαν τα πρώτα μεγάλα ρεύματα να έρχονται στην Αθήνα, την τα γνωστά ότι η Αθήνα του Καραμαλή, του Γέρου Καραμαλή, λέω, του Κώστα, που φτιάχτηκε πάνω στο μοντέλο ακριβώς αυτό του, να φτιάξουμε γρήγορα, χωρίς χώρους πρασίνου. Αυτό το μοντέλο πολυκατοικίας το βρήσαμε βεβαίως, γιατί εντάξει, έχει αυτό το μεσανατολίτικο του μπετόν του πολύ. Τσιμέντου. Ενδεχομένως
δεν είναι χειρότερο από αυτό που είναι στη Δύση. Με τη Σιτέντορ του Άρτη, της πόλης, της σατελίτης, ναι, που, πέρα λένε, μπαίνει που είναι το... γύρω-γύρω, που είναι μόνον για να κοιμάσαι και είναι μισή ή τρία τέταρτα με το τρένο. Έτσι είναι τα ντορμιτόρια. Ναι, εκεί πέρα είναι θέμα χρήσεων γης, δηλαδή, να το πω χαρακτηριστικά, είναι το λεγόμενο zoning. Τη γλιτώσαμε όμως από ναι, αυτό. Ναι. Ορισμένα τέτοια έχουν χειρότερο. Γίνει στην Κηφισιά και σε άλλα μέρη, στο Ψυχικό, όπου είναι η χρήση γης μόνο κατοικίας, όπου εκεί πέρα είναι πόλεις που πηγαίνεις να κοιμάσαι. Είναι πόλεις, ναι, μόνο που εκεί δορμητόριο. Πέρα είναι αστικώς αναβαθμισμένο, ενώ οι πόλεις ύπνου είναι για το εργατικό δυναμικό, έτσι, ναι, οι πόλεις αυτές που είναι πόλεις γύρω-γύρω, αυτές οι σατελίτη, γύρω-γύρω δορυφόροι. Από τις πόλεις. Εγώ θα έλεγα... Αυτοί οι δορυφόροι, μετά το 68, λέω το, για αυτό που έλεγες για την πολεοδομία, μετά το 68 οι πολεοδόμοι μαζί με κοινωνιολόγους σχεδιάζανε πλατείες όπου δεν θα υπήρχαν καφενεία, έτσι ώστε να μην υπάρχει τόπος συγκέντρωσης. Ακριβώς. Αυτή... Αυτό έγινε τώρα, πρόσφατα, στα τελευταία 30 χρόνια. Ναι, αυτό είναι το μεταμοντέρνο. Δηλαδή, οι πόλεις είναι δρόμους. Η πλατεία είναι δρόμος, στην κυριολεξία. Σκεφτείτε τις πλατείες της Αθήνας. Σκεφτείτε τις πλατείες στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, με πρόλαβες. Ένας συνδυασμός δεν μπορεί να βάλει στο στόχο την ανάπλαση αυτού του ικτρού κατασκευάσματος που λέγεται πλατεία Ομονίας. Και η πλατεία... Δηλαδή, η πλατεία είναι χώρος συγκέντρωσης του Δήμου. Είναι να μαζεύεται ο λαός, όχι να είναι υποχρεωμένο στην Ελλάδα. Προσέξτε, πάμε για καφέ. Ενώ σε οποιαδήποτε άλλη χώρα... Γιατί αλλιώς σκέφτονται υπερτοπικά κέντρα συγκέντρωσης. Αυτά δεν πολύ δουλεύουν. Μετατρέψανε την πλατεία Ομονίας από πλατεία σε κυκλοφοριακό κόμβο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Η πλατεία Συντάγματος. 5 καθίσματα έχει. Δηλαδή, γενικά είναι η τάση αυτή, ότι η πλατεία, όπως το που πολύ σωστά ο Γιάννης, δεν πρέπει να έχει χώρους να υποδέχεται τον κόσμο. Πρέπει ο χώρος να διοχετεύεται, να περνάει και να διοχετεύεται, αν θέλει, στα καφενεία ή στα μόλς ή σε διάφορους τέτοιους εμπορικούς χώρους, οι οποίοι... Θέλουν να διώξουν οτιδήποτε κοινωνικό από τις πλατείες. Γιατί οι πλατείες είναι κατεξοχήν αστικός χώρος. Και στις λαϊκές γειτονιές υπάρχει το θέμα με τους μετανάστες. Εδώ πέρα τόλμησε να πει για την πλατεία Κυψέλης πριν από λίγο καιρό η Δημουλά με νοσταλγία πώς ήταν αυτή η πλατεία που καθόμαστε στα μπαγκάκια και τώρα λόγω της πληθώρας των μεταναστών και της... υπερσυσσόρευσης, δεν υπάρχει χώρος για πουθενά γιατί για μια Ελληνίδα γριά ή για μια μικρή, πώς θα λένε, συνάθρηση, ας πούμε, παππούδων, που είναι, δεν υπάρχει πλέον χώρος. Μα δεν έχουν καταργήσει τα καφενεία, δεν υπάρχει τίποτα. Και τη βγάλανε ρατσίστρια τη Δημουλά και την κυνηγάγανε. Δηλαδή ενοχοποιούν ακόμα και την ιδέα ότι καταργείται η πλατεία μέσα. Ακόμα και από την χρήση ή μάλλον κατάχρηση της φιλοξενίας των λαθρομεταναστών, έτσι. Και αυτό θεωρήθηκε ως μια ρατσιστικού τύπου παρέμβαση, ρατσιστικού τύπου αντίληψη, ας πούμε, σε μια κοινωνία που είναι βαθιά άρρωστη, διότι προτιμάει συστηματικά το λαθρομετανάστη αντί να βλέπει πώς πραγματικά θα τον αφομοιώσει. Να τον βλέπει αν πρέπει να τον αφομοιώσει. Ή να τον εντάξει, τέλος πάντων, πες ό,τι θέλεις, ή κάπως να λύσει το ζήτημα αυτής της δύσκολης συμβίωσης, να τον βλέπει μόνον θετικά, ενώ οποιονδήποτε Έλληνα έχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με αυτή τη συμβίωση, να τον βλέπει με οικειοφοβία, δηλαδή ρατσισμό ανθεληνικό, συστηματικά αρνητικά. Αυτό το μοντέλο σκέψης πλέον καθορίζει ένα μεγάλο τμήμα της λεγόμενης αριστεράς και σπρώχνει τον κόσμο μαζικά στη Χρυσή Αυγή. Όλος ο κόσμος αυτός πτύνει να σπρωχτεί, τον οθούν στη Χρυσή Αυγή. Θέλω να πω ότι είναι πολλά τα προβλήματα της Αθήνας τώρα, εκ των οποίων αυτό οι λαϊκές γειτονίες γίνανε γκέτο μεταναστών. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα των τελευταίων 15, 20, 30 χρόνων. Ναι, η οποία όμως, πρόσεξε, απομειώνει, το είπε ο Στάβος, απομειώνει την αξία των ακινήτων και της περιουσίας και μετά
από λίγο χρονικό διάστημα, αυτό είναι φαινόμενο από τις δεκαετίες του 60. Δεν χρειάζεται να είναι μετανάστες του εξωτερικού. Υπάρχει εσωτερική μετανάστευση σε πόλεις, στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, σε διάφορες πόλεις. Που... μπορεί να είναι και κοινωνικό περιθώριο. Και κοινωνικό περιθώριο, και μετά από λίγο όμως τα αγοράζουν και αναβαθμίζονται. Τα έχουμε και εδώ, παραδείγματος χάρη. Για θυμηθείτε τι ήταν αυτό το. Και σπρώχνουν τους μετανάστες λίγο πιο πέρα. Ναι, για διάφορους λόγους ενσωματώνονται μερικοί, άλλοι φεύγουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν μιλάω για μετανάστες μουσουλμάνους που λες εσύ, μιλάω για μετανάστες εσωτερικούς στις διάφορες χώρες, στην Αμερική κτλ. Έτσι, οι οποίοι δεν έχουν διαφορά θρησκεύματος ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Ξένοι, ας πούμε, είναι ενσωματώνονται. Πάντως χρειάζεται μια σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα. Σύγκρουση αντιμνημονιακή, σύγκρουση με τους Γερμανούς, σύγκρουση με όποιον θέλετε, σύγκρουση με την κυβέρνηση, σύγκρουση, αλλά οπωσδήποτε σύγκρουση και με τα στερεότυπα. Ασαφέστατα. Ναι, ναι. Βέβαια. Θέλει μια σύγκρουση. Η σύγκρουση είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή η παθητικότητα δεν βαριέσαι, θα περάσει. Αυτό έχει τελειώσει. Εάν δεν θέλουμε να ζήσουμε σαν δούλοι, έχει τελειώσει οριστικώς. Και θέλω να ξανάρθω σε αυτό το κείμενο του Γιαναρά, ας πούμε, το που λέγαμε πριν. Το έγραψε χτες στην Καθημερινή. Γιατί είναι ανέφικτη η Δανία του Νότου, ήταν η φράση του Γεωργάκη. Έτσι ότι θα γίνουμε, υποτίθεται, μια Δανία του Νότου. Ο Γιαναράς σου λέει ότι το κράτος στις σκανδιναβικές χώρες, αυτό το socialism, social-democratism κτλ, ήταν διαχειριστής μεν, αλλά ένας σοβαρός διαχειριστής. Κατάφερε να διαχειριστεί σοβαρά την κοινωνία. Και θέτει το ερώτημα ποιοι παράγοντες συνέβαλαν αποφασιστικά στην σκανδιναβική επιτυχία και ποιοι στην ολλανδική, στην ελληνική αποτυχία. Θέτει λοιπόν κάποια προβλήματα, ας πούμε. Πώς αντιλαμβανόταν τον εαυτό της η Δύση, μετά τον η νεότερη Δύση, τι εννοούσαν όταν λένε περάσαμε από την μεσαιωνική κοινωνία στη νεότερη κοινωνία, τι ήταν η ιστορία που την καθορίζουν οι ηλικές ανάγκες που διακανονίζονται ορθολογικά για τους δυτικούς και τι ήταν εδώ. Ουσιαστικά το νεωτερικό παράδειγμα λέει, λοιπόν, στην Ελλάδα πέτυχε παταγωδός γιατί δεν το επιλέξαμε με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι πραγματικές μας ανάγκες, αλλά μόνο από ξυπασιά, μόνο επειδή μας γυάλισε το να γίνουμε κι εμείς Ευρωπαίοι. Τώρα, το μας μου θέτει ένα πρόβλημα. Εμένα μας μου θέτει πολλά προβλήματα. Ή τις δυτικόφιλες ελίτ. Μας ήταν ή μας ή είναι ένα μοντέλο που σφινώθηκε από τις δυτικόφιλες μαϊμούδες τις ίδιες που έχουμε τώρα, έτσι, δεν είναι πάνω στην πλάτη της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή η επιλογή, λέει ο Γιαναράς, ήταν το μοιραίο γεγονός για τον νέο ελληνισμό που η ιστορική του ανάλυση αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για να μετέσχουμε πάλι οι Έλληνες στη δυναμική της ιστορίας. Και κλείνει λέγοντας: είμαστε χωρίς παρελθόν, όπως οι τριτοκοσμικές κοινωνίες. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε και χωρίς μέλλον, όπως όλες οι ξεπουλημένες αποικίες χρέους ή όπως οι Ινδιάνοι μπροστά στην επέλαση των Αγγλοσαξώνων επίκων. Είμαστε επίσης χωρίς μέλλον. Καλά να μην έχεις παρελθόν, να μην έχεις μέλλον, είναι ακόμα χειρότερο. Τώρα, βεβαίως κάνει μια υπερτίμηση αυτού του μοντέλου του σκανδιναβικού, κατά τη γνώμη μου. Θεωρεί ότι είναι, ίσως από την άποψη του πώς δουλεύει η κρατική μηχανή, να είναι αξιοζήλευτο. Δεν φτάνει αυτό. Ναι. Νομίζω, Γιάννη, ότι θέλει να πει η όλη ουσία του άρθρου, στον οποίο έχω μεγάλες ενστάσεις σε ορισμένα πράγματα, είναι αυτή η φράση. Δίνουν την εντύπωση ότι οι σκανδιναβικές κοινωνίες ότι ανέχονται μεν τη χρήση των μεθόδων του μάρκετινγκ στην πολιτική, αλλά σαφέστατα οριοθετημένοι, απολύτως σεβαστές. Η διαφημιστική ευφυΐα εντυπωσιασμού είναι αδιανόητη να προβλάνει τον πολίτη, αδιανόητο με σκόπιμο ψέδι να ψηφοθυρούν τα κόμματα. Σε σύγκριση με τις κρατικές κοινωνίες, η ελλαδική μοιάζει η χειρότερη. Δηλαδή, λέει ότι υπάρχει μια μερίδα Ελλήνων η οποία ανάγει τις σκανδιναβικές κοινωνίες ως πρότυπο. Με έναν τρόπο
για να μειώσει το ελληνικό παράδειγμα, να μειώσει την ελληνική περίπτωση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της καθόλου τις ιστορικούς προσδιορισμούς, τους πολιτικο-κοινωνικο-πολιτισμικούς προσδιορισμούς, οι οποίοι ήταν εντελώς διαφορετικοί για την ανάπτυξη του σκανδιναβικού μοντέλου και την ανάπτυξη του ελλαδικού μοντέλου. Έχω την εντύπωση ότι όλη η προσπάθεια την οποία γίνεται όχι από τον Γενναρά, αλλά από αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν το σκανδιναβικό μοντέλο, περιορίζεται μόνο στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Μα αυτό είπα, ναι, βέβαια. Το είπες, δεν λέω το είπες. Διαχειριστές. Ναι. Είναι αυτό. Στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Τώρα, το ότι είναι η κοινωνία, άστο. Εκεί, πιθανόν, επειδή τα κριτήρια μπορούμε να τα θέσουμε και επειδή τα κριτήρια προόδου μπορούμε να θέσουμε, κατά την άποψή μου, μόνο σε τεχνολογικά θέματα, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ έχω αυτό το στυλό, ο Σταύρος έχει ένα πολύ καλύτερο στυλό, άρα που γράφει μόνος του, ξέρω εγώ, ή που δεν αφήνει μελάνη. Άρα στα τεχνολογικά θέματα υπάρχει θέμα προόδου, να βάλουμε κριτήρια προόδου, κατά την άποψή μου. Σε όλα τα υπόλοιπα, έχω την εντύπωση ότι είναι δύσκολο να βρεις κριτήρια σύγκρισης. Ως εκ τούτου, εγώ λέω τούτο. Και αυτό λέω και στο βιβλίο το οποίο θα παρουσιάσουμε την επόμενη Τετάρτη στα μικρά μαθήματα. Τα δύο υποδείγματα είναι διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά. Διότι δεν υπάρχουν κριτήρια βάσει των οποίων μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις. Ερώτηση. Είναι πιο ευτυχής ο Σουηδός από τον Έλληνα? Αυτό είναι. Ποιος θα απαντήσει? Είναι καλύτερος ο Σουηδός που έχει 250 μέρες όχι ήλιο και από τον Έλληνα ο οποίος θαυμάζει το Αιγαίο? Θα σου απαντήσει ότι δεν είναι ευτυχέστερος, όχι γιατί είναι πολύ δύσκολο θέμα στην ιστορία ευτυχία, αλλά περνάει καλύτερα όταν έχει να πάει στο Δημαρχείο. Αυτό είπαμε για το κράτος, αυτά τα είπαμε. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτά είναι τεχνοκρατία. Μα ο κοινικός άμα. Έτσι θα σου απαντήσω. Αυτά τα είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε, δεν συζητάμε γι' αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Η ζωή του ανθρώπου δεν περιλαμβάνει μόνο αυτά τα πράγματα. Έτσι περιλαμβάνει και χιλιάδες άλλες δραστηριότητες καθημερινές. Ότι μπορεί να θαυμάζει τον ελληνικό ήλιο, την ελληνική θάλασσα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου βάλει κριτήριο σύγκρισης στον Παρθενώνα? Ότι παραδείγματος χάρη μπορεί να τραγουδάει το βράδυ μαζί με τους φίλους του και όχι μόνος του? Ότι μπορεί να πίνει με τους φίλους του και όχι μόνος του? Ότι μπορεί να χορεύει γύρω γύρω και όχι μόνος του? Και να πω και κάτι άλλο, το πολιτισμικό μας υπόβαθρο είναι άλλο. Θα θυμίσω το δανέζικο, γιατί για Δανία, το κοριτσάκι με τα σπίρτα του Άντερσεν. Σαφέστε. Ο ατομισμός και ο προτεσταντισμός που περιχαρακώνται μες στο σπίτι και το κοριτσάκι για να ζεσταθεί ανάβει ένα-ένα τα σπίρτα, γιατί είναι ορφανό και μόνο του, μέχρι που τελειώνουν τα σπίρτα και πεθαίνει από το κρύο, γιατί κανένας δεν ασχολήθηκε με αυτό το κοριτσάκι. Σωστό. Ίσως λοιπόν αυτή την ψυχή, την παπαδιαμάντια θα έλεγα αίσθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι αυτό το σημαντικότερο που χάνουμε. Δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά είναι βασικό που είπε. Σημαντικότατα όλα αυτά. Αυτά όλα περικλείουν τη συμπεριφορά της προσωπικότητας του Έλληνα, τη συμπεριφορά την ιστορική, της αλληλεγγύης και μια σειρά άλλα πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Συγγνώμη, εγώ θα κάνω και μια μεγάλη ένσταση. Δεν είναι μόνο στα πολιτισμικά ή στην αλληλεγγύη, στον ήλιο, στο λάδι και στη θάλασσα. Έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα από το 1830 μέχρι σήμερα έχει κάνει τρομακτικούς προόδους. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το κράτος του 1830. Και όταν λέω προόδους, εννοώ στον πολιτισμό της, στον τρόπο που ζει, στον τρόπο που θρέφεται, στον τρόπο που σπουδάζει τα παιδιά της, στον τρόπο που παράγει. Βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παράγουμε όπως παράγουν οι Σκανδιναβοί ή οι Γερμανοί. Όμως θα ήταν αδιανόητο να μπορούσαμε να παράγουμε με αυτόν τον τρόπο, διότι τότε θα κατεργείτο οποιαδήποτε ιστορικό παρελθόν και οποιοδήποτε πολιτιστικό παρελθόν. Δηλαδή η εργασιακή συμπεριφορά των Σκανδιναβών ή των Γερμανών είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι αποτέλεσμα ενός απολυταρχικού κράτους, το οποίο σε συνδυασμό με κλίμα και με άλλα πράγματα θρησκείες έχει δημιουργήσει έναν απίστευτο, αυτό που λέει και ο Γιαναράς, μια απίστευτη συμπεριφορά υποδούλωσης στο κράτος. Ρωτώ, θα ήταν λογικό αυτό το συμπεριφοριακό υπόδειγμα
να ίσχυε για τους Ελλήνες εργαζόμενους σκληρά στα τουριστικά επαγγέλματα κάτω από τον ήλιο του Αιγαίου και με τη θάλασσα του Αιγαίου. Δηλαδή διαμορφώνει την ίδια εργασιακή συμπεριφορά. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να γίνει αυτό το ίδιο πράγμα. Αυτό επιχειρούν τώρα να το κάνουν. Άρα, αυτό είναι άλλο. Άρα, εγώ τι λέω. Λέω πάρα πολύ απλά ότι έχουμε διαμορφίες, ιδιοτυπίες, οι οποίες βεβαίως μας κάνουν διαφορετικούς από τους υπόλοιπους. Όχι ότι είμαστε καλύτεροι, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι από εμάς. Το θέμα είναι ότι εμείς, για διάφορους άλλους λόγους, λόγω της ιδιοσυγκρασίας μας, αλλά και για λόγο ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι τέτοιο, υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μας που αυτές τις διαμορφίες και τις ιδιοτυπίες τις αφήνουμε να εξελιχθούν σε ασθένειες. Τις αφήνουν και ξεχυλώνονται. Τις αφήνονται και γίνονται καρκινώματα και μας οδηγούν σε οπισθοδρομήσεις και μας οδηγούν σε καταστροφές και μετά άντε πάλι από την αρχή. Δηλαδή δεν έχουμε εκείνο το πολιτικό σύστημα, δηλαδή εκείνο το κρατικό μόρφωμα το οποίο θα μας επέτρεπε να έχουμε μία συνεχή πρόοδο, όχι με αυτά τα σκαμπανοβάσματα και τα πισωγυρίσματα. Όμως και αυτό είναι αποτέλεσμα ότι στην Ελλάδα ποτέ δεν είχαμε απολυταρχικό κράτος. Δηλαδή το κράτος στην Ελλάδα έγινε εκ του μηδενός. Με τον Α, Β, Γ, μην το συζητήσουμε τώρα, τα έχουμε συζητήσει 500 φορές. Έτσι, τρόπο. Υπήρχαν συγκρούσεις, υπήρχαν ομάδες, δεξιά και αριστερά. Δεν υπήρχε ένας, και εδώ θέλω να πω και για την ενότητα, ότι η ενότητα είτε κατακτιέται με συνειδητούς ανθρώπους υψηλού επίπεδου, είτε κατακτιέται, όπως και το κράτος, αυτό που θέλω να πω τώρα, η συνένεση υπό το κράτος, από έναν με μια προσωπικότητα η οποία θα έχει τη δύναμη να τους καθυποτάξει, δεν το λέω καθυποτάξει δεσποτικά, αλλά να τους επιβάλλει την άποψή του και τα πρέποντα που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Και δηλαδή, αν το συγκρίναμε, τι είναι δημοτικός άρχοντας, δήμαρχος, στην Ελλάδα η έννοια του δήμαρχου, με το όλο το αστείο που υπάρχουν γύρω, αλλά μία σχέση ιδιαίτερη του πολίτη με τις δημοτικές αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση, ιστορικός, έτσι, από... Ναι, από τις κοινότητες. Από τις ίδιες τις κοινότητες. Και το τι εννοούν δημοτικές εκλογές στις ευρωπαϊκές χώρες και δεις στις βόρειοευρωπαϊκές χώρες, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση, αν την κάναμε, ας πούμε, ήσουν ένας υποψήφιος στη Σουηδία, θα ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένα προγραμματικού τύπου πράγματα και διακηρύξεις που θα να πεις. Θα βελτιώσω εκεί, θα βελτιώσω το άλλο, θα βελτιώσω το τρίτο. Θα κάνω αυτό, η καθαριότητα θα είναι έτσι. Και με στοιχεία. Αυτό, και με στοιχεία αυτά. Άρα θα ήταν ένα marketing πολιτικής διαχείρισης. Ναι, ναι. Επί της ουσίας. Εδώ, είτε το θες είτε όχι, δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Δεν μπορείς. Είδες, η όλη συζήτηση, Σταύρο, στρέφεται πάνω στο πολιτικό, πολιτισμικό και στη σύγκρουση. Και στο ελληνικό μοντέλο. Δηλαδή σε αντιδιαστολή με το δανέζικο μοντέλο. Δηλαδή δεν μπορείς να τη γλιτώσεις από την πολιτική. Σίγουρα. Και από την πολιτική πράξη. Δεν είναι εύκολο να βγεις, και όχι επειδή η Ελλάδα είναι, ναι, στα σημερινά της μνημονιακά χάλια. Επειδή ό,τι και να κάνεις, αυτά τα ζητήματα θα περιφερόντουσαν γύρω-γύρω από το τι μοντέλο έχεις για μια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα ή για μια μικρή που πρέπει. Δηλαδή στη Στοχόλμη ή στην Κοπενχάγη δεν μπαίνει αυτό το θέμα που βάλω ο Γιάννης τώρα. Ούτε το μοντέλο, ούτε για πλάκα. Το μοντέλο, είναι το εκεί. Υπόδειγμα είναι εκεί, είναι υπάρχει. Εκεί. Είναι αποδεκτό από όλους. Τώρα χρειάζεται να παρέμβουμε όπου υπάρχει δυσλειτουργία για να τη βελτιώσουμε. Για να τη βελτιώσουμε ή να καλυτερεύσουμε λιγάκι το υπόδειγμα συμπληρώνοντας με κάτι άλλο. Δηλαδή υπάρχει ο μηχανιστικός τρόπος. Ναι, υπάρχει. Αντιμετώπισης. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η ευχέρεια του πολιτικού που ανέφερε ο Γιάννης προηγουμένως. Ναι, αυτή η ευχέρεια του πολιτικού. Αλλά αυτή η ευχέρεια του πολιτικού είναι επειδή δεν έχουν λυθεί ορισμένα τα προβλήματα στην Ελλάδα. Ναι, αλλά υπάρχει και. Αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα για σένα. Ναι, και σε σχέση με το μοντέλο που είπαμε εδώ. Εδώ πιστεύω ότι ο δήμαρχος είναι κάτι αντίστοιχο του οικογενειακού γιατρού.
Δηλαδή τολμώ να κάνω ένα παραλληλισμό, όχι υπό μορφή αστεϊσμού, αλλά... Ναι, αλλά θα μπορούσε να ισχύει. Θα μπορούσε αυτό, να ισχύει, σε επίπεδο κοινοτήτων, σε επίπεδο κοινοτήτων. Τώρα, επίσης ο Γιαναράς, βλέποντας το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ξεχνάει να κάνει μία, θα έλεγα, ιστορική αναδρομή. Πώς βήμα-βήμα... Δηλαδή πώς χάσαμε την ψυχή μας, την πολιτική και πολιτισμική ως λαός. Πώς έγινε αυτό. Ναι. Πότε, πώς, με ποιες διαδικασίες. Ακόμα και μπορεί να το πάρεις και στη σύγχρονη ιστορία. Πώς αποδομήθηκε ο κοινωνικός και πολιτικός. Δηλαδή πώς, μια προϊστορία των μνημονίων, ρε παιδί μου. Γιάννη, εγώ πιστεύω... Υπάρχει προϊστορία. Εγώ την πιστεύω κάνει. Ο εξευρωπαϊσμός. Πώς όμως. Έχουμε δηλαδή τη χούντα, για να μην πάρουμε τον εμφύλιο τώρα. Μην αρχίσουμε τον εμφύλιο, να μας πήγαινε μακριά. Τι είναι η Χούντα? Μια μπλοκαρισμένη κοινωνία που ψάχνει τρόπους να βγει από τον μπλοκαρισμά της και ελπίζει στην αναδιανομή, στις νέες ευκαιρίες. Το λένε μεταπολίτευση αυτό. Ωραία. Έρχεται η πρώτη φάση μεταπολίτευσης. Ανδρέας, νέα τζάκια. Τι είναι τα νέα τζάκια? Νέα αστικά στρώματα με αρπαχτές, με ανακατανομές πίτας, με σκάνδαλα, με το λαό στην εξουσία, όλο αυτό έρχεται σαν μια πρώτη φάση που είναι το ραντεβού με την ιστορία, όπως λέγανε, έτσι. Μάλιστα. Μια δεύτερη φάση. Ο Σιμίτης και πλέον ο λεγόμενος εξυγχρονισμός, που είναι η επέλαση των Γερμανών, επί της ουσίας. Χρηματιστήριο. Πότε μιλήσαμε γι' αυτό σοβαρά? Ένα τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο. Mm. Πολιτικό και πολιτισμικό. Είναι μια συνειδητή πολιτική εξαπάτηση του λαού, δημιουργία μεγάλων κοινωνικών ψευδεστήσεων γρήγορου πλουτισμού, όπου από πίσω έχει την ιδέα ότι η εργασία είναι κάτι άχρηστο, κάτι πάρεργο. Θυμάμαι τον... στην Λακωνία κάπου, σε ένα χωριό, ένα βοσκό να πουλάει, που θέλει να πουλήσει κοπάδια, λέγοντας ότι όπου και αν πετάξω το βελάκι, εννοούσε σε οποιαδήποτε μετοχή, διπλασιάζεται την άλλη μέρα. Και πουλάγε το κοπάδι για να παίξει στις, πώς λέγανε, ΕΛΔΕΚ, ΕΛΔΕΚ, πώς τις λέγανε, ναι, αυτές. Δέκο, τις, δέκο, όχι, ΕΛΔΕΚ. Αυτές τις εταιρείες που είχαν βγει παντού. Που μιζάρανε σε αυτό. Ναι, ναι, εταιρεία διαπραγμάτευσης. Μάλιστα. Αξιών, ξέρω εγώ. Είσοδος Ευρωζώνη και Ολυμπιακοί Αγώνες, τότε δεν γίνονται, ρε παιδιά. Ότι η Ελλάδα πλέον είναι σημαντική δύναμη και μας βάζει και στο ευρώ, που είναι το έγκλημα του εγκλήματος. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι το θέμα. Όταν μετά από το 2000, πόσο ήταν, 2001, 2000 κάπου εκεί, αρχίζει η κατάρρευση του χρηματιστηρίου, αφού είχε φτιαχτεί η νοοτροπία της αρπαχτής και του γρήγορου πλουτισμού. Επειδή βλέπουν ότι το πράγμα δεν πάει καλά, πετάνε το θέμα των ταυτοτήτων. Το θυμόμαστε αυτό. Κοντράρει ο Χριστόδουλος πάνω σε αυτό. Και βεβαίως είναι όλα τα λουλουδάκια της αριστεράς μέσα στο κόλπο εναντίον του Χριστόδουλου, των Παπάδων κτλ. Κτλ. Και έτσι έχουμε ένα μπλοκ αριστεράς και εξυγχρονιστών γύρω από το Σιμίτη, πίσω από τον οποίο επελάβουν οι Γερμανοί, οι Siemens, οι εταιρείες, τα χρηματιστήρια, οι κομπίνες. Μαζί πακέτο με την αριστερού, με τους αριστερούλιδες. Τέταρτη φάση, Γεωργάκης με Ανδρίκο, brother. Άρα, οι υπεραρπαχτές των διαφόρων λαμόγιων πάνω στο ξεπούλημα. Αυτό συμβαίνει πλέον τα τελευταία χρόνια της χώρας ως αποικίας χρέους. Και καταλήγουμε σε Σαμαρά Βενιζέλο. Και φτάνουμε στο πέμπτο να ρωτήσουμε, και τώρα τι. Και τώρα τι, το απευθύνουμε σε ανθρώπους που έχουν πολιτικές ευαισθησίες και θέλουν να παρεύουν στα δημοτικά. Το απευθύνουμε και στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, και τώρα τι. Έτσι, ως πολιτικά σκεπτόμενους πολίτες που διαθέτουν κοινωνού. Γιατί αν δεν απαντήσουμε, θα μπούμε στη λογική,
του να υποστηρίζουμε το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα που έγινε για να μπει φρένο στη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή χρησιμοποιούν δικτατορικά μέσα και τα δικαστήρια για να κάνουν πολιτική. Να φυλακίσουν, να τρομοκρατήσουν τον κόσμο που πιστεύει ότι η Χρυσή Αυγή είναι το μόνο αντισυστημικό κόμμα. Το μόνο κόμμα που φοβάται η εξουσία. Γιατί εκεί πέρα καταντήσαμε. Ένα λαό ο οποίος έχει αποδείξει στην ιστορία του και ακόμα μέχρι τώρα πρόσφατα τα αντιφασιστικά του φρονήματα να τον οδηγούν μαζικά στην ουρά των νεοφασιστών, των παλαιοφασιστών για την ακρίβεια, της Χρυσής Αυγής. Ούτε ξέραν τι είναι, να ζεστώ. Ο καθένας λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι τα πράγματα έχουν γίνει περίεργα και θα πρέπει λίγο να ξεδιαλύσουμε την ήρα από το στάρι. Ο καθένας μιλάει για αντιμνημονιακή ενότητα πάνω στο δικό του αρχηγηλίκη. Δεν ξέρεις Σταύρο πώς έχω ακούσει. Όλοι εμφανίζονται και Με όποιες συζητήσεις προτείνει, έχω εγώ ένα πρόγραμμα πάνω στο οποίο θα γίνει η ενότητα. Αυτό θα αποδειχθεί, αυτό που λες τώρα θα αποδειχθεί από πόσα κόμματα θα κατέβουν σε ευρωεκλογές. Άπειρα μάλλον. Νομίζω θα είναι πάρα πολλά. Άπειρα. Ή θα επιδιώξουν να κατέβουν, δεν ξέρω. Όλοι αυτοί μια φορά σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι, ο καθένας κάνει και ένα κόμμα. Κάνει και ένα παράταξη. Πάντως στις δημοτικές δεν είναι τόσο πολλά. Ναι, όχι, δεν λέω δηλαδή, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ευθύνες. Ναι, δεν το ξέρω. Μιλάω για γενικά. Δεν σημαίνει ότι θα κατέβουν, αλλά ακούς. Ναι. Ο καθένας με την παρέα του να κάνουμε ένα κόμμα. Να κάνουμε ένα κόμμα. Αφού έκανε και εκείνος. Να μην κάνουμε και εμείς. Είναι κάτι απίστευτο, ας πούμε. Είναι μια μετανεωτερική αντίληψη της πολιτικής, έχουμε όλοι να πούμε, μέσα στο χάος. Όπως λέγαμε συλλογικούς μονόλογους, τώρα είναι ένα επίπεδο συλλογικού μονόλογου σε επίπεδο καθόδου στην εκλογική αρένα. Όλοι έχουμε κάτι να πούμε. Και εκτός αυτού, για να πω και κάτι, η ζωή, και μετά να δώσουμε το λόγο στο Σταύρο για να κλείσουμε, η ζωή δείχνει όμως την κατάσταση. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, η ζωή προχωράει. Δηλαδή τώρα υπάρχουν δύο σχηματισμοί, μην κοροϊδευόμαστε. Έχει κατασταλάξει οι δύο σχηματισμοί. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν δυνατότητα να παίξουν και άλλοι σχηματισμοί, ένα μικρό ρόλο ενδιαμέσως, να παίξουν το σημαντικότατο ρόλο. Αλλά οι δύο μεγάλοι σχηματισμοί, κατά την άποψή μου, έχουν σχηματιστεί. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε. Σχηματισμοί στις εθνικές εκλογές. Σε εθνικές εκλογές μιλάω, δεν μιλάω για τις δημοτικές εκλογές. Εννοείται ΣΥΡΙΖΑ Χρυσή Αυγή. ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, α πούμε. ΣΥΡΙΖΑ Χρυσή Αυγή είναι. Λέω εκτός του, για να μην μπούμε σε αυτό το εφιαλτικό τρίπολο. Ναι, γιατί δεν βλέπω διάλυση της Νέας Δημοκρατίας. Αν μπούμε στην εμφάνιση. Εντάξει, πολλοί το βλέπουν αυτό. Και ναι, δηλαδή και πληροφορίες που έχουμε είναι ότι... Αυτό, είναι εφιαλτικό το σενάριο τρίπολο. Πάμε για, ναι, είναι εμφυλιοπολεμικό πλέον. Είναι κατάσταση... Κάποιοι θέλουν να μας βάλουν, αλλά δεν πιστεύω. Ο λαός, έχω εμπιστοσύνη στο λαό ότι ανταπεξέρχεται. Πάντως στις δημοτικές τουλάχιστον η ενότητα θα ήταν η υποστήριξη ανεφόρων. Ακριβώς. Οποιουδήποτε δημοκρατικού αντί ή μεταμνημονιακού υποψηφίου από όπου και αν προέρχεται, πέραν προφανώς και με δημιουργικές προτάσεις, δηλαδή συγκεκριμένες. Σημαίνει πολιτική αντιπαράθεση με μνημονιακούς ή μνημονιακώς υποστηριζόμενους υποψήφιους και με χρυσαυγίτες υποψήφιους. Αυτό σημαίνει ένα διπλή αντιπαράθεση. Και αυτό είναι το δύσκολο. Πρέπει να καταφέρεις να διεισδύσεις ένα χώρο που είναι ήδη διαβρωμένος. Τι να κάνουμε, η δική μου γνώμη... Και γι' αυτό εμείς οι ολόψυχα, εγώ τουλάχιστον είμαι υπέρ της προσπάθειας και θα την υποστηρίξω όσο μπορώ, όπως ξέρεις. Καλό είναι να υπάρχει ακόμα και αν μην καταλήξει. Καλό είναι να υπάρχει σαν μια παρακαταθήκη αυτής της προσπάθειας αυτής της φάσης, αλλά προσοχή στο θέμα των αποκλεισμών.
μην αρχίσεις και εσύ και να βάζεις όχι αυτός, όχι ο άλλος, όχι αυτός. Όχι, όχι, αλλή μόνο. Έτσι η πολυσυλλεκτικότητα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εάν μας, υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα να συμφωνήσω με έναν δήμαρχο, ας πούμε, των ανεξάρτητων Ελλήνων ή του ΚΚΕ σε οποιοδήποτε μέρος ή να τον υποστηρίξω, θα τον υποστηρίξω. Όχι, θα λέω, α, αυτός είναι ΚΚΕ, δεν είναι αυτό. Αυτός είναι δεξιός, είναι ΑΝΕΛ, δεν μπορώ. Αυτό δεν συνιστά ενωτική πολιτική ως προς τις δημοτικές. Ναι. Και ανοίγει το δρόμο πλέον στην αυτή τη συζήτηση της υπερπολιδιάσπασης που ουσιαστικά δεν ευνοεί παρά τις μνημονιακές, ας πούμε, καταστάσεις και δυνάμεις. Αυτό που ήθελα να κλείσει ο Σταύρος, αυτό που ήθελα να πω, ότι επειδή η χώρα μας είναι εδώ που είναι, δηλαδή όχι στα πρόθυρα της καταστροφής αλλά μέσα στην καταστροφή, και ακόμα δεν έχουμε δει μπροστά κάτω μπορούμε να πάμε, για να μην υπάρξει χάος η χώρα θα πρέπει να διοικηθεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι δεύτερο οι δημοτικές εκλογές. Γιατί από πάνω, πιστεύω, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι έχει καταρρεύσει το πολιτικό σύστημα. Άρα θα πρέπει η χώρα να κρατηθεί από κάτω, από τους Δήμους. Και θα πρέπει να διοικηθεί με νέα πρόσωπα, άφθαρτα, με κάποιες προδιαγραφές, όπως είπες, εγώ δεν θα το βάλω μνημονιακό, αντιμνημονιακό, με κάποιες προδιαγραφές πατριωτικού χαρακτήρα. Και πατριωτικού χαρακτήρα, σωστά, αλλά και με σύγχρονες ιδέες διοίκησης. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι για να αποδώσει το μοντέλο το ελληνικό, το οποίο πιστεύουμε, θα πρέπει να υπάρχουν οι δομές οι οποίες εκείνες που είπα και προηγουμένως να μην αναπαράγουν τη διαφθορά, αλλά και να εξυπηρετούν τον πολίτη. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, για να κλείσουμε, λέω και εγώ ότι η χώρα πρέπει να διοικηθεί και να διοικηθεί σωστά από ανθρώπους που θα επιλέξει ο κόσμος, αλλά δεν θα τους δώσει την ανάθεση. Θα πρέπει οι ίδιοι οι δημότες, οι πολίτες, να μαζί με τους ανθρώπους που θα επιλέξουν, να συνδιοικήσουν. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ εγώ τον Σταύρο Βιδάλη. Έτσι κι αλλιώς έχουμε καιρό μέχρι τις δημοτικές, άρα κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε κιόλας. Προφανώς ευχαριστώ τον συγκυβερνήτη του Πειρατικού, τον Κώστα τον Βελά. Αυτός είναι μόνιμος. Πριν κλείσουμε, έχω μια μεγάλη επιστολή από τον Μπιλ Παπατζόν που αφορά διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την επιστήμη και το πώς η επιστήμη κρίνει την ομοφιλοφιλία κτλ. Είναι πολύ ειδικά θέματα και όπως καταλαβαίνουμε θα ήταν εκτός θέματος της σημερινής εκπομπής. Σε μία, ενδεχομένως την αμέσως επόμενη, θα προσπαθήσω να απαντήσω, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα που έχει βάλει. Πάντως δεν το ξεχνάω τα ερωτήματα του Μπιλ Παπατζόν. Σας ευχαριστώ όλους.